Τελικός του Let's Dance και η Έλενα Παπαρίζου ταξίδεψε μέχρι τη Σουηδία για να χορέψει. Det var en liten fin tradition här i finalen jämt att de tidigare deltagarna kommer hit och visar vad de har lärt sig. De kommer tillbaka till finalen och det är en liten tradition och traditionen gillar vi verkligen här. Έτσι παραδοσιακά βρέθηκαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι στο παρκέ του Σουηδικού Σόχορου. Η Έλενα Παπαρίζου χόρεψε ένα παθιασμένο πάσο ντόμπλε με τον παρτενέρ της. Με την εμφάνισή της έκανε πολλούς να πιστέψουν πως αδικήθηκε. Η τραγουδίστρια είχε υποχωρήσει στο τρίτο live του show χορού. Στο βίντεο όμως που προβλήθηκε πριν την εμφάνισή της, οι κριτές λίγο πολύ τα έριξαν στο σουηδικό κοινό που δεν την ψήφισε. Ενώ εκείνη μέχρι τελευταία στιγμή υποστήριζαν ότι η Έλενα άξιζε να είναι στο τελικό. Στην πρόγραμμα νούμερο 3, η Έλενα opted out. Vilken skräll. Amen. Sorry. Sorry. Jag fattar inte svenska folket. Hon hade en fantastisk känsla. Det kunde gått hela vägen, tror jag, om hon hade fått en chans. Εντύπωση προκάλεσε όταν οι κριτές είπαν τη γνώμη τους ανοιχτά. Φαίνεται πως το είχαν αποθυμένο. Η Έλενα Παπαρίζου θα έπρεπε να βρίσκεται στο τελικό. Τώρα η Γιούρι ή το πρόγραμμα είναι ότι δεν έχουμε όλη την μάχη. Δεν έχουμε καν κοντρόλ over να το όρκο ή ποιο θα όρκο. Το κοντρολεί η Ρεπουμπλίκα. Και τόσο ρίχτη η Έλενα για την Ρεπουμπλίκα, δεν το ρίχτη για την Αυτά άκουγε ο νικητής του Let's Dance, Αντόχη Σεν, και αναρωτιόταν με ποιο είναι το μέρος η νεκρητική επιτροπή. Στην Ιταλία θα βαπτίσουν.